Καλησπέρα σας κύριε φίλη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μέσα στον οριμαγδό των ημερών και εν μέσω των αλληλοκατηγοριών κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για αυτό το θέμα που έχει προκύψει, εσείς αναδείξατε μία άλλη πτυχή του υποσυζήτηση θέματος, δηλαδή κατά πόσο η Ελλάδα πρέπει ή μπορεί να πουλάει όπλα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε εμπόλεμες ζώνες σαν αυτές της Ιεμένης εις βάρος γυναικόπαιδων αμάχων. Θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν πήρατε απάντηση σε αυτή σας την θέση από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Χθες η συζήτηση στη Βουλή περιόριστηκε στο ζήτημα των καταγγελιών της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Παράταξης σχετικά με την υπόθεση της αγοράς της πώλησης των όπλων. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου κατέρευσαν οι καταγγελίες, δεν υπάρχει σκάνδαλο, υπάρχει σκανδαλολογία και τέλειωσε αυτό το θέμα χθες στη Βουλή. Πρέπει να πάμε τώρα στο ουσιώδες, διότι πολλές φορές εμπλεκόμεθα σε ενοριακά ζητήματα εδώ στη μικρογειτονιά μας, κάνουμε μικροπολιτική και αφήνουμε τα μεγάλα θέματα τα οποία πλήττουν το εθνικό κύρος της χώρας, αλλά και τις αξίες που όλοι οι Έλληνες πιστεύουν, της ειρήνης, της συμπαράστασης προς πολίτες. Πλήττονται αυτές οι αξίες από αποφάσεις όπως αυτή να δοθούν όπλα στην Σαουδική Αραβία, η οποία σύμφωνα με ντοκουμέντα, όχι με απόψεις που δημοσιεύονται στον τύπο και δημοσιεύματα μόνο, με ντοκουμέντα, με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αναφέρουμε ότι υπάρχει μία τον Ιούνιο, υπάρχει δεύτερη απόφαση ευρωπαϊκή το Σεπτέμβριο και την ώρα που μιλούμε εμείς σήμερα, αύριο μεθαύριο, υπάρχει νέο σχέδιο ψηφίσματος με διακομματική στήριξη που περιλαμβάνει ξανά την αξίωση να ασκηθούν έλεγχοι στο θέμα των όπλων, της πώλησης όπλων σε Σαουδική Αραβία λόγω των εγκλημάτων εις βάρος αμάχων που γίνονται. Κύριε Φίλη, είναι η τελευταίο. Κυβέρνησή σας όμως δέσμευση, η οποία δέσμευση, έχει βάλει την υπογραφή της σε δέσμευση, αυτή την αγοραπολισία. Βεβαίως. Και όχι η κυβέρνησή μας, δυστυχώς, με την συνεννόηση και των υπολείπων Σύμφωνη. Πολιτικών κομμάτων. Αλλά δηλαδή η πρωτοβουλία ανήκει στην κυβέρνηση και η υπογραφή. Δεν θέλω να βγάλω την ουρά μου απ' έξω. Παρότι εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή την ψηφοφορία. Δεν θέλω να βγάλω την ουρά μου απ' έξω. Θέλω να πω ότι ναι, καλόπιστα έγινε μια συζήτηση. Άγνοια υπήρχε. Δεν ήταν τότε γνωστά τα θέματα όλα. Μετά ήρθαν με αποφάσεις, επαναλαμβάνω, της Ευρωβουλής. Που και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε νέα απόφαση της Ευρωβουλής κατά της Σαουδικής Αραβίας και της πώλησης όπλων εκεί. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να εμφανίζεται ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις αυτές? Αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω και εγώ και σήμερα στην επιτροπή που κάναμε για τους εξοπλισμούς, η πρόταση που υπευλήθη για να ξανασυζητήσουμε το θέμα προκειμένου να αναιρεθεί αυτή η απόφαση, να ακυρωθεί αυτή η απόφαση της πώλησης των όπλων, αλλά το διαδικαστικό θέμα έγινε αποδεκτό ομόφωνα από την Επιτροπή. Κάτι άρα το αυτό. Θεωρείτε μισή νίκη αυτό, κύριε Φίλη, και πείτε μου τι περιμένετε από την Επιτροπή Εξοπλισμών. Περιμένετε ότι θα ανακαλέσει αυτή τη συμφωνία? Όταν όλα τα κόμματα αποδέχονται αυτή την πραγματικότητα, την καινούργια, για να συζητήσουν το θέμα ξανά της απόφασής τους, σημαίνει ότι θα επανατοποθεθούν. Περιμένω. Αυτή είναι η λογική κατάληξη. Μου μιλήσατε νωρίτερα για άγνοια. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρεώνεται σε κάποιον τη συμφωνία αυτή, πολιτικά εννοώ, κύριε Φίλη. Δεν τη χρεώνω σε κάποιον, ούτε σε κάποιους. Γιατί πολλοί, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν πολιτικά, αν θέλετε, την αντίδρασή σας, είπαν, τι κάνει τώρα ο Νίκος Φίλης, τα βάζει με τον Καμένο, τον οποίο πολλές φορές έχει βγάλει στη σέντρα, για να μιλήσουμε έτσι, θέμα, ή το χρεώνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το Κισέα στο τέλος η απόφαση, την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα. Όλα τα πολιτικά κόμματα, το καθένα με τον τρόπο του, άλλοι με υπέρ, άλλοι με λευκό, με παρόν, πάντως κανένα κατά, ψήφισαν αυτήν την απόφαση στην Επιτροπή της Βουλής. Δεν κατηγορώ κανέναν. Και επαναλαμβάνω, και εγώ αν ήμουν εκεί, πιθανόν να ψήφιζα. Δεν θέλω να το παίζω έξυπνος. Μετά πήγα στην Επιτροπή. Κύριε Φίλη, υπάρχει ένα άλλο πρακτικό ερώτημα. Λένε λοιπόν πολλοί το εξής. Έχει η χώρα περισσευούμενα βλήματα ή, εν πάση περιπτώσει, όπλα. Δεν μας αφορά τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Όχι εκεί που σκοτώνουν τα κάνει. Να τα πουλήσει αλλού. Όχι εκεί που σκοτώνουν αμάχους και υπάρχει απόφαση διεθνών οργανισμών του ΟΗΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Διεθνούς Αμνηστίας που έβαλε και ανακοίνωση προχθές στην Ελλάδα. Ναι, βεβαίως η ζήτηση για όπλα υπάρχει από χώρες που τα χρειάζονται. Από χώρες δηλαδή που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Οι πόλεμοι δυστυχώς δεν έχουν. Τα όπλα, η βία δεν έχει κανόνες.
Τα όπλα τα χρειάζονται οι χώρες, όχι για να σκοτώνουν αμάχους, εις πρώτη ζήτηση, αλλά για να έχουν το αμυντικό τους οπλοστάσιο. Θέλω να σας πω και κάτι επιπλέον. Το δικό μας δόγμα, το στρατιωτικό, το ελληνικό, είναι αποτροπής δόγμα, όχι επίθεσης. Άρα το να πουλάς όπλα σε μια χώρα η οποία τώρα κατηγορείται ότι διεξάγει δολοφονικό αγώνα εναντίον αμάχων, κατηγορείται από επίσημους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι και έξω από το αποτρεπτικό δόγμα το ελληνικό. Άρα για όλα αυτά έχουν άγνοια, μου λέτε, και ο Υπουργός Άμυνας και ο Πρωθυπουργός. Λέω ότι υπάρχει μια εξελισσόμενη πραγματικότητα, η οποία μέσα σε ένα χρόνο περίπου, γιατί αυτή η απόφαση πάρθηκε πέρσι στις αρχή του χρόνου. Α, και πέρυσι υπήρχε πόλεμο στην Ιεμένη. Ναι, αλλά τώρα έχουμε διεθνείς αντιδράσεις. Δεν είναι απλώς κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν κατατεθειμένες διεθνείς αντιδράσεις. Και σας λέω σήμερα που συζητάμε, αύριο μεθαύριο, υπάρχει τρίτο ψήφισμα που θα μπει για ψηφοφορία στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Εμείς θα είμαστε απαθείς, αφού κύριε, μάλιστα δεν έχει υλοποιηθεί η απόφαση. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, πολιτικό ερώτημα. Κράτησα ήδη από την αρχή της συζήτησής μας, την αναφορά που κάνατε, ότι κατά τη γνώμη σας δεν τίθεται θέμα σκανδάλου και ότι οι όποιες αιτιάσεις κατηγορίες κατέρευσαν στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έμεσα ή άμεσα, εσείς έχετε εκφράσει τον προβληματισμό σας για τη συμπόρευση του κόμματός σας, του ΣΥΡΙΖΑ, με τους ανεξάρτητους Έλληνες του κυρίου Καμένου. Κάποτε μιλούσατε για μια αναγκαία συμμαχία υπό το βάρος των αναγκών της χώρας, του επίγοντος των μέτρων που έπρεπε να ψηφιστούν για διάσωση της χώρας μας κτλ. Πλέον πολλοί λένε ότι εδώ δεν μιλάμε για μια αναγκαία συμπόρευση, αλλά για ταύτιση με τον κύριο Καμένο, πράγμα που αποδείχθηκε και χθες στη Βουλή. Ποιο είναι το σχόλιο σας γι' αυτό? Ότι είναι μια επιλογή που έχει γίνει με βάση τα αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου του 2015, μια επιλογή εκλογικής συνεργασίας, δεν υπήρχε δυνατότητα άλλης προγραμματικής συνεννόησης με τα αποτελέσματα του 2015, συνεχίζεται, θέλουμε πολιτική σταθερότητα για να βγει η χώρα από την κρίση την οικονομική. Υπάρχει όμως μια σημερινή κατάσταση, κύριε Φίλη. Είμαστε μια ανάσα πριν βγούμε από τη Δανειακή Σύμβαση και συνεπώς δεν επιλέγει κανείς να προχωρήσει, δεν ξέρω αν επιλέγει η Νέα Δημοκρατία κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι λογικό να το επιλέξει η κυβέρνηση, να πάμε σε κυβερνητική αστάθεια. Αυτή είναι η κυβέρνηση, με αυτή θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Άρα εσάς η ευάθυνση, αν θέλετε, αυτής της σχέσης με το κόμμα του κυρίου Καμένου δεν σας απασχολεί πλέον, κύριε Φίλη? Είναι μια καθορισμένη συνεργασία. Στη βάση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Στη βάση των εκλογικών αποτελεσμάτων και της σύμπτωσης της προγραμματικής. Προφανώς, όταν βγούμε στις αγορές, όταν υποχωρήσει ο ασφιχτικός έλεγχος, όταν υπάρξουν νέοι πολιτικοί σχετισμοί μετά τις εκλογές, τα θέματα θα καθοριστούν ξανά σε άλλη βάση. Μάλιστα, άρα θα αποχωριστείτε τότε του ΣΑΝΕΛ. Όχι, δεν θα αποχωριστείτε, θα τα δούμε σε άλλη βάση. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Πάντως, κρίση πολιτική, όταν θέλουμε να βγούμε από τη Διεθνειακή Σύμβαση, δεν θα φτιάξουμε εμείς. Θα φτιάξει, αν θέλει, ο κ. Μητσοτάκης. Με όποιο κόστος, δηλαδή. Και δυστυχώς, όλη η ιστορία των σκανδάλων, τη σκανδαλολογία δηλαδή, που είχαμε χθες στη Βουλή και που θα συνεχιστεί από ό,τι βλέπω από διάφορες ανακοινώσεις άλλες, σε αυτό αποσκοπούσε, όχι στην αλήθεια και στη διασφάλιση των χρημάτων του ελληνικού λαού, αλλά αποσκοπούσε να φτιαχτεί κλίμα πολιτικής αποσταθεροποίησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω δερμά για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Φίλη. Καλό σας βράδυ. Καλή σας στους τηλεθεατές σας.